γραμματέας κανόνων ασφαλείας και υγιεινής. Το κλείσιμο, ναι. Ποιος το αποφασίζει, η επιχείρηση. Εδώ λέει λοιπόν ότι όπως μπαίνουν τα αρμόδια όργανα, αν υπάρχουν πάνω από 2 παραβάσεις εντός διμήνου, κλείνει για 2 μέρες. Πάνω από 3 παραβάσεις εντός διμήνου, 3 μέρες. Πάνω από 4 παραβάσεις εντός διμήνου, 4 μέρες. Πάνω από 5 για 5 μέρες. Πρακτικά, πρακτικά θα πονέσει μια αυτό είναι μια διοικητική πράξη. Μια διοικητική πράξη, όπως είναι ένα πρόστιμο, ναι, ή όπως είναι το κλείσιμο, υπόκειται βέβαια σε ένδικα μέσα. Μπορεί να πάει ο εργοδότης και να κάνει προσφυγή στη διοικητική πράξη και να ζητήσει να ανασταλεί η εκτέλεση με δικαστήριο όμως. Άρα δεν είναι, είναι, ναι, κάτι το οποίο πράγματι λειτουργεί ως φόβητρο, δηλαδή δημιουργεί ένα κίνητρο στον εργοδότη να προσέχει να είναι τυπικός, να είναι by the book, να αναγνωρίζει δικαιώματα εργαζομένων. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουμε πράγματι να υπάρχει ένα πλαίσιο. Κάποιες φορές μπορεί πράγματι και κάποιος να αδικηθεί εργοδότης. Ναι. Γιατί τελικά δεν έκανε λάθος. Ως μέτρο όμως γενικά, επειδή ο κανόνας σήμερα είναι ή η αδήλωτη ή πιο πολύ η υποδηλωμένη εργασία. Η εργασία η οποία δηλώνεται για λιγότερες ώρες από τις πραγματικές, ναι, ώρες εργασίας. Και όταν κάποιος αυτό εργαζόμενος στερεί και ασφαλιστικές εισφορές από τα ταμεία, στερεί και αποδοχές από τον εργαζόμενο και ποιότητα ζωής και βέβαια αντιλαμβάνεστε τι συνεπάγεται. Το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα, δηλαδή αυτό το ποινολόγιο δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί όταν έχουμε άλλη οικονομική μεγέθυνση και δουλειές. Αλλά είναι ένα πλαίσιο που διαμορφώνει υποχρεώσεις πιο σταθερές για τον εργοδότη. Ναι. Σαφώς. Λοιπόν, τι γίνεται όταν κάποιος είναι απλήρωτος, κύριε Τσουκαλά, η ρύθμιση αυτή τι φέρνει? Εδώ λέει λοιπόν ότι, ναι, αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν κάποιος είναι απλήρωτος για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, κοινοποιεί ένα εξώδικο στον εργοδότη, όπου λέει ότι θεωρώ ότι αυτή η βλαπτική μεταβολή της μη πληρωμής των διαδουλευμένων συνιστά κατά τη γνώμη μου μονομερή εκ μέρους του καταγγελία σύμβαση, την κοινοποιεί στον ΟΑΕΔ και μπορεί να πάρει επίδομα ανεργίας. Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε. Στον ΟΑΕΔ, έτσι, όχι στον εργοδότη. Στον εργοδότη, το οποίο μετά κοινοποιεί στον ΟΑΕΔ. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι ο εργαζόμενος, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, θα επιλέξει, θα δει δηλαδή ότι πράγματι αυτή η δουλειά δεν έχει νόημα. Τελειώνει αυτή η επιχείρηση, άρα πάω να πάρω το ταμείο. Γιατί πολλοί εργαζόμενοι, όταν είναι 2 μήνες, σου λέει: αν εγώ πάω και αναγνωρίζω ότι απολύθηκα, μετά δεν εργάζομαι στην επιχείρηση αυτή. Άρα έχω χάσει τη δουλειά μου. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενος νιώσει ότι 1 μήνας είναι κάτι παροδικό και είναι μια αδυναμία του εργοδότη στιγμιαία, ενδεχομένως, ναι, ναι, δεν το συμφέρει να το κάνει. Mm-hmm. Αν όμως νιώσει ότι είναι εγκλωβισμένος σε ένα καθεστώς όπου ο εργοδότης δεν πρόκειται να τον πληρώσει ή και να τον πληρώνει πάντα με έναντι και με διαφορά 6 μηνών, εκεί έχει μια λύση τουλάχιστον για να έχει μια υποτυπώδη ρευστότητα από το Ταμείο Ανεργίας και να αναζητήσει αλλού εργασία, εφόσον Μάλιστα. αυτό είναι εφικτό. Με τις υπερορίες τι γίνεται και τι αλλάζει? Θα πρέπει να δηλώνονται οι υπερορίες εκείνη τη στιγμή στο σύστημα Εργάνη για τις μικρές επιχειρήσεις όπου είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, γιατί δεν είναι εύκολο να βρουν τον λογιστή, ενδεχομένως δεν έχουν λογιστικά γραφεία εκείνη την ώρα. Θα λυθεί από ό,τι φαίνεται με μια αποστολή SMS σε μια αρμόδια αρχή. Άρα θα πρέπει να είναι δηλωμένη η υπεροριακή απασχόληση εκείνη τη στιγμή, όχι να δηλώνεται μετά. Και αυτό, αν βρεθεί ότι δεν έχει δηλωθεί, θα συνιστά μια εργοδοτική παράβαση, η οποία θα υπόκειται και αυτή σαν ουτέρω ποινές και ελέγχους. Ναι. Στους ελεύθερους επαγγελματίες τώρα υπάρχει περίπτωση να πάρουν πίσω κάποιες οφειλές? Οι επαγγελματίες, ναι, μέχρι τώρα εισφορολογήθηκαν βάσει εισοδήματος του 2015 προσωρινώς, ενώ κανονικά η βάση υπολογισμού είναι το εισόδημα του 2016. Ναι. Άρα τι λέει, ότι για αυτούς που έχουν διαφορά, απόκληση, εισφορολογήθηκαν μέχρι τώρα παραπάνω, δεν θα γίνει απλά συμψηφισμός μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο ότι θα έχει δώσει παραπάνω λεφτά ο επαγγελματίας, αυτά θα επιστραφούν. Είναι η κάρτα δηλαδή που έχουμε ετοιμάσει, που λέει η κάρτα νούμερο 4, η επόμενη. Η άτοκη επιστροφή Ακριβώς. καταβληθυσσών εισφορών. Ακριβώς. Δηλαδή, αν εγώ είχα δηλώσει 20.000 ευρώ, ναι, το 2016 και δήλωσα 10 το 2017 και πλήρωνα για τα 20 έως τώρα, οι διαφορές θα εισπραχθούν από εμένα με τον νόμο αυτό. Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά που σας είχαμε εδώ, αυτό με τις αλλαγές ακριβώς στους μηχανικούς και στους δικηγόρους. Εδώ, ενώ μέχρι τώρα απλά και μόνο η λήψη του πτυχίου και η είσοδος με εξετάσεις στον δικηγορικό σύλλογο ή στο ΤΕΕ αποτελούσε το κριτήριο για το αν υπάγομαι στην κοινωνική ασφάλιση, πλέον το κριτήριο θα είναι αν έχει ανοιχτά βιβλία. Άρα κάποιος που είναι μηχανικός, αλλά δεν άσκει το επάγγελμα, δεν κόβει αποδείξεις, δεν δουλεύει, ενώ μέχρι τώρα έπρεπε να πληρώνει 167 ευρώ το μήνα, πλέον δεν θα έχει την υποχρέωση αυτή. Η υποχρέωση ασφάλισης συνδέεται πλέον αμιγώς με το να έχεις
φορολογική δραστηριότητα. Έχει αναδρομικότητα, δηλαδή κάποιος που έχει πληρώσει αυτές τις φορές. Δεν θα έχει. Δεν μπορεί να τις διεκδικήσει. Όχι, και μάλιστα εδώ είπαν και η λογική ότι αφού τις έχεις πληρώσει, τις έχεις πάρει κιόλας, έχεις τις φορές σου. Ναι. Και τέλος, τις αλλαγές που έχουμε για τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικού χρόνου. Εκεί, όσον αφορά τους αγρότες, θα είναι περίπου στα 80 ευρώ. Το 20% του 70% του 586 είναι 410 ευρώ. Το 20% είναι περίπου στα 80 ευρώ. Ευνοεί δηλαδή. Ευνοεί, είναι φτηνές εξαγορές και λύνει το πρόβλημα του μέχρι τώρα. Ενώ προβλεπόταν, δεν υπήρχε ο μηχανισμός εξαγοράς για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και επειδή μάλιστα ο ΓΑ δεν έδινε προσωρινές έως τώρα και δεν έχει βγει εγκύκλιος για το τι λόγο ΕΦΚΑ πρέπει να δίνει προσωρινές, πάρα πολλοί άνθρωποι περίμεναν τουλάχιστον ένα χρόνο για να πάρουν προσωρινή σύνταξη. Θα ήθελα μόνο να σταθώ και στο πέρα τη διαταγή πληρωμή, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, έχουμε και την υποχρέωση για ταχεία εκδίκαση αγωγών εντός 60 ημερών, αν οι αγωγές αυτές αφορούν αποζημίωση, δεν έχει πληρωθεί δηλαδή η αποζημίωση στον εργαζόμενο που απολύθηκε, και αγωγές για άκυρη απόλυση, όταν έχει απολυθεί, αλλά θέλει ο εργαζόμενος να ακυρώσει την απόλυση. Ναι. Εκεί λέει εντός 60 ημερών και αν αναβληθεί αναγκαστικά εντός άλλων 15 ημερών. Άρα μια διαδικασία που μπορεί να κρατούσε πάνω από χρόνο, πλέον μια διαδικασία που θα κρατάει το πολύ 75 ημέρες. Άρα και αυτό είναι σημαντικό, γιατί πολύ συχνά παραλυκυστικά ο εργοδότης, είτε επειδή δεν έχει λεφτά στην πραγματικότητα, είτε επειδή δολίως το κάνει, με αναβολές πήγαινε πολύ μακριά μια διαδικασία όπου ο εργαζόμενος ήθελε να εισπράξει χρήματα που του οφείλονταν. Πλέον η διαδικασία αυτή θα γίνεται πιο γρήγορα και, να κάνω και ένα μικρό σχόλιο, δεν γίνεται να φέρνουμε πάρα πολύ κοντά, όπως φέραμε με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, όλα τα δικαστήρια που είναι στο κυνήγι του δανειολήπτη, στο κυνήγι του φορολογούμενου, και να μην είχαμε φέρει κοντά και τα δικαστήρια που αφορούν τον εργαζόμενο. Άρα είναι μια καλή εξέλιξη. Και μάλιστα δεν γιατί... δουλευμένα, έτσι, τα έχουν δουλέψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε πολύ ευχαριστούμε, καλά. Κύριε Τσουκαλά. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, Μπορεία. Διότι πάμε. Η Θεσσαλονίκη ζει σε ρυθμούς έκθεσης, στον αστερισμό λοιπόν. Και εμείς παίρνουμε μικρές γεύσεις καθημερινά. Πάμε στη Λία Χριστάρα. Καλό καιρό βλέπουμε. Καλημέρα, Λία, καλή εβδομάδα. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά είναι ο καιρός. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νιώθουμε, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει το φθινόπωρο πια εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Χαμηλή θερμοκρασία, φυσάει και λίγο. Εντάξει, καθαρή η ατμόσφαιρα. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες για να κάνει κανείς βόλτα έτσι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,